Θα σου πω. Ας παίξω το θέμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Χωρίς τέλος, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως είναι η κόντρα μεταξύ του Δημάρχου Σερών Πέτρου Αγγελίδη με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ηλία Παπαγεωργίου αλλά και με τους δημάρχους ανατολικά του νομού Ανδρέα Δαρετζή, Δημήτρη Νότα και Κώστα Μελίτο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για απαράδεκτη απόφαση του κυρίου Αγγελίδη, ο οποίος με έγγραφό του που εστάλει στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών ζητά να απαγορευτεί η κίνηση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, με δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών σημειώνει για ακόμη μια φορά ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το παραπάνω θέμα, προκειμένου όλες οι πλευρές να ενημερωθούν και να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Σύσκεψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές επόμενης εβδομάδας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, του Πρόεδρου του ΚΤΕΛ, αλλά και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τις αλλαγές που προτείνει ο Δήμαρχος Σερών στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ εντός της πόλης. Θα τους καλέσουμε. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών, που είναι αρμόδια κατά νόμο, και θα τους καλέσω όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε συμφωνούντες είτε διαφωνούντες με την πρόταση του Δήμου, με τη θέση του Δήμου, και για να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε και να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Αυτό θα γίνει άμεσα? Την επόμενη εβδομάδα. Θα το είχα κάνει ήδη ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Επικοινωνιών. Είναι σε άδεια αυτές τις μέρες, αύριο έρχεται, θα συνοηθώ μαζί του μέσα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να συζητήσουμε, να καταλήξουμε. Ναι. Είναι δίκαιο το αίτημα του Δήμου? Αυτό θα προκύψει. Δίκαιο είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί την κοινωνία. Όταν λοιπόν θα υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας στη συζήτηση που θα γίνει, από εκεί θα προκύψει το αν είναι δίκαιο και πόσο δίκαιο είναι. Θα τους καλέσω για να όλοι όσοι ενδιαφέρονται, όσοι εμπλέκονται, όσοι έχουν συμφέρον για τη μία ή για την άλλη λύση, να κουβεντιάσουν, να πούν τις απόψεις τους και να καταλήξουν. Με δηλώσεις τους, οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, της Ανατολικής Πλευράς Περιφερειακής Ενότητας, Ανδρέας Δερετζής, Δημήτρης Νότας και Κώστας Μελίτος, δηλώνουν κάθετα αντίθετοι στις αλλαγές και παρουσιάζουν τις αντιρρήσεις τους. Όλοι τα αστικά όμως, μένουν μόνιμα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ροή αστικών. Αυτό γιατί το κάνουν? Τεράστια αστικά τα οποία ρηπαίνουν, είναι αστικά 50 ετία, σαν παράδειγμα νοικοφορούς δηλαδή, ναι, που είναι και την Αφρική είναι αυτά τα αστικά εκεί μέσα, αλλά βλέπω μια ανοχή για τα αστικά, ειδικά στο κέντρο και της πόλης, στην πλωτεία εμπορίου, χρόνια τώρα, παρκάρουν μισή ώρα, ένα διάταχτο. Τι είναι οι πρακτικές αυτές? Αυτά είναι τριτοκοσμικά φαινόμενα. Και όχι γιατί το ΚΤΕΛ θα κουβαλήσει και τους ανθρώπους να αφήσουν λεφτά στην πόλη των Σερών, εκτός αν δεν τα θέλουν. Και δεδομένου ότι όλες οι υπηρεσίες, ότι ΕΔΕΗ, τα πάντα δικαστήρια έχουν κλείσει στους Δήμους, σε εμάς εδώ πέρα και σε άλλα μέρη των νομοσιών, υποχρεωτικά κατεβαίνουν κάτω για να αφήσουν τον οβολό τους. Εάν δεν θέλουν να κατεβαίνουν κάτω, εγώ μάλιστα είχα πει και σε άλλους δημάρχους παλιότερα, να κάνουν ένα διαφημιστικό σποτ, κανείς στην αγορά των Σερών. Δηλαδή άνετα η αγορά της Βίχνης, του Οδολίβους, εδώ το χωριό του, τα νεκοχώρια του Βίλη Παπά, της Τιγρήτας, μπορούν να εξυπηρετούν κάτι που είναι κατηγορία στην αγορά των Σερών. Και να μας βρίζουν και να μας ταλαιπωρούν. Θέλω να πω ξεκάθαρο ότι καλές είναι οι αναπλάσεις, οι οικιστικές αναπλάσεις που γίνονται, αλλά αυτές θα έπρεπε να είχαν έρθει αφού είχαμε λύσει τα προβλήματα του πάρκινγκ. Πάλι ανάποδα τα κάνανε, κύριε Νότα. Αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα? Ότι πρώτα κάνανε τη σκεπή και μετά χτίζουμε το σπίτι? Πάλι ανάποδα. Δυστυχώς τα κεραμίδια της σκεπής έχουν μπει πιο γρήγορα από τα θεμέλια της οικοδομής. Και αυτό το πληρώνουμε για μία ακόμη φορά. Και τώρα λουζόμαστε αυτό το πρόβλημα. Πάντως θέλω να διαβεβαιώσω ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην μπαίνουν τα ΚΤΕΛ
μέσα στην πόλη των Σερών, γιατί, προσέξτε, τώρα, ποια διαφορά έχει το Άγιο Πνεύμα από το Νεοσούλη? Μόνο τη διαφορά είναι οι κάτοικοι δηλαδή του Νεοσουλίου που χρησιμοποιούν αστικά λεωφορεία θα μπαίνουν στο κέντρο της πόλης και οι κάτοικοι του Αγίου Πνεύματος δεν θα μπαίνουν. Μα δεν είναι λογικό αυτό. Την ίδια στιγμή αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Και θα κοιταχτούν, θέλω να πιστεύω, από όλες τις πλευρές με κατανόηση και με διάθεση για μια σύγκληση απόψε. Να μείνουμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και να καλησπερίσουμε αμέσως τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Γιάννη Μπαλίτη, για να συζητήσουμε μαζί του το συγκεκριμένο θέμα και να μας πει και ο ίδιος πώς βλέπει ο εμπορικός κόσμος την πρόταση αυτή του Πέτρου Αγγελίδη. Κύριε Μπαλίτη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κόκκι, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Κύριε Μπαλίτη, μία πρόταση η οποία προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις στους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών από την ανατολική πλευρά του νομού και φυσικά ακριβώς μια επικείμενη σύσκεψη την οποία θα συγκαλέσει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών. Ποια είναι η θέση του Εμπορικού Συλλόγου για αυτή την Κοιτάξτε, πρόταση? Θα σας μεταφέρω την άποψη, την δική μου την προσωπική και των εμπόρων, γιατί θα έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες, θα έχουμε κι εμείς έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να πάρουμε και μια απόφαση θεσμική του Συλλόγου δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή από την όλο το θέμα που πολύ πριν ακόμα σκάσει στα, με επιτρέψουμε την έκφραση, στα μέσα ενημέρωσης, το γνωρίζαμε εμείς και υπήρχε μεγάλη αντίδραση των εμπόρων. Mm-hmm. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κόκκινη, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο αυτή τη στιγμή που διανύουμε, τόσο τα μαγαζιά τόσο πολύ πεσμένοι τζίροι, τόσο πολύ χάλια δηλαδή οι εισπράξεις, να έρχεται ένα πλήγμα ακόμη και αυτό το λόγο για κάποιον άλλο λόγο, γιατί κατανοώ την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για ελάφρυνση της κίνησης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η λύση αυτή, η οποία με φεύγοντας 20-30 λεωφορεία την ημέρα από το κέντρο θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό, εγώ που αυτό πιστεύω είναι ο λόγος, χωρίς να έχω επίσημη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή, στο κυκλοφοριακό το προκαλούν τα αυτοκίνητα. Και οι παρεμβάσεις που γίνονται στους δρόμους, τα λέγαμε αυτά εμείς παλιότερα, αλλά τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Δεν είναι λύση όμως να βγουν τα λεωφορεία έξω και οι καταναλωτές που καθημερινά κατεβαίνουν στην αγορά των Σερών με αυτά τα λεωφορεία να χαθούν ξαφνικά στην αγορά. Έρχεται τζίρος από τους ανθρώπους της περιφέρειας, κύριε Μπαλίτη? Δεν σας κατάλαβα. Έρχεται τζίρος στα καταστήματα από τους ανθρώπους των Δήμων αυτών? Βεβαίως. Αυτά τα λεωφορεία, τα υπερακτικά του ΚΤΕΛ, τα πράσινα δηλαδή που κατεβαίνουν, που πρέπει να αποδιασχίζουν την πόλη, κάνουν στάσεις ακριβώς στον ιστό της αγοράς. Mm-hmm. Έτσι είναι σχεδιασμένο, κάνουν στάσεις και οι άνθρωποι που κατεβαίνουν και αποβιβάζονται και επιβιβάζονται σε αυτά τα λεωφορεία, κάνουν τα ψώνια τους από εκεί, από τα γύρω μαγαζιά ή από εκεί που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο σταμάτημα κάποιων συγκεκριμένων δρομολογίων, άρα σημαίνει και χάσιμο αυτών των πωλήσεων. Γιατί δεν μας διαδηλώνει κανείς ότι από εκεί που θα τους αφήνει, είτε είναι το στρατόπεδο, είτε είναι ο σταθμός του ΚΤΕΛ, ότι θα ξαναρθούμε στην πόλη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε. Δηλαδή δεν είναι σταμάτημα του δρομολογίου, ουσιαστικά είναι αλλαγή δρομολογίου εκτός του κέντρου της πόλης όμως. Είναι σταμάτημα, αυτό είπα, είναι στο κεντρικό και είναι σταμάτημα. Ναι, γι' αυτό λέμε προλάβατε. Ακριβώς σταμάτημα από το να διασχίζουν τα λεωφορεία την πόλη. Και αν δούμε λίγο τους όμορους νομούς και τους γειτονικούς νομούς, όλα τα κτέλ των γειτονικών νομών μπορεί να είναι οι σταθμοί τους έξω σε κάποιες πόλεις, όπως και σε εμάς, αλλά διασχίζουν από την πόλη μέσα τα λεωφορεία. Γιατί πραγματικά τέτοιες δύσκολες εποχές θα έπρεπε να βάλουμε περισσότερα δρομολόγια, να φέρνει περισσότερο κόσμο στην αγορά, παρά να βγάζουμε. Άρα λοιπόν, και αυτό δεν είναι η άποψη του Γιάννη του Μπαλίτη τώρα και να τα βάλουμε μαζί μου τώρα από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ μεταφέρω την άποψη των εμπόρων και μεθαύριο την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, που θα την έχουμε επίσημη. Άρα λοιπόν, η αντίθεση ήταν μεγάλη και γι' αυτό και φτάσαμε και μέχρι και τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος για να το εφαρμόσει ή όχι αυτό το θέμα. Γιατί mm-hmm. μιλάμε για περιφέρεια πλέον, όχι για Δήμο καθαρά. Mm-hmm. Και αυτό το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ και με κάποιες προτάσεις και κάποιες ιδέες που έχουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο από το Παγκαίο εδώ, από την Αλιστράτη, από τις περιοχές που είναι κοντά μακριά από το κέντρο. Πάνε δυστυχώς στη Δράμα και ψωνίζουν. Mm-hmm. Ενώ το ΚΤΕΛ προσπάθησε, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει κάνει εκπτώσεις στα εισιτήρια για να φέρνει τον κόσμο από εκεί. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία να προτείνουμε ένα εκθετικό κουπόνι για τους ανθρώπους εκείνων των περιοχών που θα έρχονται με το λεωφορείο, στη συνεργασία με το ΚΤΕΛ, μια άλλη ιδέα που έχουμε να εφαρμόσουμε. Πάρα και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός εις του πόλης,
με αυτό το σχέδιο. Να ρωτήσω λίγο ξεκάθαρα κάτι, κύριε Μπαλίτη. Εσάς, από την πείρα σας, από αυτά που βλέπετε, από τους συναδέλφους σας, από αυτά τα οποία ζείτε, εμποδίζουν επί της ουσίας πρακτικά τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης? Για να πάμε στο ζήτημα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Η προσωπική μου άποψη. Αν δηλαδή δεν είναι ενοχλημένοι οι συνάδελφοί σας, αυτό λέω. Όχι, όχι, όχι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι στην πόλη εμποδίζουν τα πολλά τα αυτοκίνητα. Έχουμε μάθει όλοι, να μην πω ισχυροί, όλοι οι Έλληνες, να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας παντού. Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε έκκληση στους καταστηματάρχες να μην κατεβάζουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο, για να μπορέσουμε λίγο να αποσυμφορήσουμε το κέντρο, τουλάχιστον από τα δικά μας τα οχήματα. Mm-hmm. Ο μαγαζάτορας δηλαδή να μην καταλαμβάνει χώρο και για την κίνηση, αλλά και περισσότερο για να έχουν πάρκινγκ οι πελάτες μας. Έτσι, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν νομίζω ότι με το που θα φύγουν, πόσα λεωφορεία περνάνε την ημέρα την Παπανδρέου και την Αντιστάσεως, 20-30 λεωφορεία. Με αυτά τα λεωφορεία δεν νομίζω να σταθεί το πρόβλημα. Καλά, κύριε Μπαλίτη, εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι απαλού. Δεν φταίνουν και οι άνθρωποι που έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Φταίει ότι η πόλη των Σερών δεν έχει πάρκινγκ για να φιλοξενηθούν αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι αφιλόξενοι στα οχήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει από εκεί να λυθεί πρώτα και στη συνέχεια να μπούμε στη λογική. Είχαμε κάνει πρόταση εμείς παλιότερα, αλλά τώρα μην ανοίξουμε άλλες πληγές. Είχαμε κάνει παλιότερα πρόταση στον χώρο της Νομαρχίας. Δεν είναι πληγές, κύριε Μπαλίτη, είναι η καθημερινότητα των Σερών πολιτών, έτσι. Αλίμονο, δεν είναι πληγές αυτά. Άρα λοιπόν, εμείς προτείναμε κιόλα και στο Δήμο και στην περιφέρεια και παντού και παλιότερα οι παλιότερες διοικήσεις με το κόστος του υπαλλήλου, όχι με το ακριβό πάρκινγκ που θα θέλαμε να κάνουμε το ιδιωτικό, με ένα δημοτικό πάρκινγκ με κόστος. Ενός ευρώ, ας το πούμε, για κάποιες ώρες, το οποίο κόστος θα καλύπτει μόνο τις ανάγκες του υπαλλήλου αυτού του πάρκινγκ, τα κόστος λειτουργίας δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Να μπορεί φθηνά ο Σερέος να παρκάρει και να κάνει τη δουλειά του. Σαφώς. Αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές. Και τώρα με τις αναπλάσεις που γίνανε και στην οδό Νικολάου και σε όλες αυτές τις οδούς εκεί, στο σταυρό την εκκλησία, για να καταλάβετε περίπου. Έχουν χαθεί πολλές θέσεις πάρκινγκ, με αποτέλεσμα αυτές οι θέσεις πάρκινγκ να έρθουν στη Γεωργίου Παπανδρέου. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αντικείμενα από την αγορά των Σερών, τα οποία είναι βαριά, θα πρέπει να φορτωθούν. Υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα κουβαλάει στην πλάτη για να τα πάει στο πάρκινγκ, στο εκάστοτε πάρκινγκ, εκεί που έχει αφήσει το αυτοκίνητό του αρκετά μακριά. Το οποίο θα είναι μακριά. Ναι. Αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Υπάρχουν και να βγουν τα λεωφορεία από όπως τώρα προτείνει η Δημοτική Αρχή που δεν συμφωνούμε. Υπάρχουν και τα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές στα καταστήματά μας, που μας τροφοδοτούν. Θα βγάλουμε και αυτά μεθαύριο απ' έξω, δηλαδή, και πώς θα γίνει. Τις φορτώσεις λέτε που γίνονται. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι σοβαρό και δεν φταίνουν τα λεωφορεία. Σαφώς και σε μια τέτοια συγκυρία τόσο κακή για την αγορά, θα έπρεπε το αντίθετο να φέρνουμε κόσμο, να προσπαθούμε. Εδώ βλέπουμε σε ευρωπαϊκές πόλεις, διοργανώνουν τα καταστήματα και οι εμπορικοί σύλλογοι συνεχώς happening και κουβαλάνε με μίνι μπάς τον κόσμο μέσα στην πόλη. Εμείς θα βγάλουμε τον κόσμο απ' έξω δηλαδή. Μάλιστα. Κύριε Μπαλίτη, δεν έχετε πάρει κάποια πρόσκληση εσείς μέχρι στιγμής από την αντιπεριφέρεια, έτσι. Όχι, περιμένετε, είστε σε αναμονή. Εμείς θα βγάλουμε την απόφαση μας μέχρι τέλος της εβδομάδας και θα την. Στο έκτακτο Δέλτα Σίγμα, λέτε έτσι. Ακριβώς, θα την πάρουμε στον κύριο Μωυσιάδη για να ξέρει. Για να είστε. Από εκεί και πέρα, εμείς μιλάμε με τον κύριο Μωυσιάδη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για αυτό το θέμα. Κύριε Μπαλίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία για να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Πάντως, αναμένονται εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης πριν στις δηλώσεις του, θα προσπαθήσει να καταγράψει ποιες είναι οι απόψεις των διάφορων φορέων. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως η σύσκεψη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, λόγω της άδειας την οποία έχει ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, η συγκεκριμένη σύσκεψη θα πάει για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι αντιδράσεις είναι πολλές. Είδαμε να αντιδρούν οι δήμαρχοι, είδαμε να αντιδρούν από την πλευρά του ΣΤΑΚΤΕΛ με το δίκαιό της προφανώς. Τώρα από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει σοβαρό θέμα, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μπαλίτης, και με τους επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν να μπαίνει κόσμο στα μαγαζιά και όχι να τους απομακρύνουμε. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες και θα δούμε και θα το παρακολουθούμε και από κοντά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Εμείς επιτέλους έφτασε στις Σέρρες μετά από 4 χρόνια η φαρμακοποιός του ΕΟΠΗ που θα εξυπηρετεί τους Σερραίους πολίτες. Εδώ και ημέρες η συγκεκριμένη φαρμακοποιός έχει εγκατασταθεί στην παραπάνω υπηρεσία μετά από παρεμβάσεις βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, φορέων και κυρίως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών, αλλά και τις τηλεόρες επιλογές που παρουσίασε τις αντιδράσεις, ζητώντας άμεσα την επίλυση του ζητήματος. Μετά από 4 χρόνια, επιτέλους έφτασε στον ΕΟΠΗ των Σερών η φαρμακοποιός, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν διασθενείς Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Οι παρεμβάσεις από όλους σχεδόν τους φορείς, αλλά ακόμη και από την τηλεόραση επιλογές, αρκετές. Με αποτέλεσμα, σήμερα το ζήτημα να λύνεται. Και μάλιστα σε μια θέση νευραλγική, όπως είναι το φαρμακείο του ΕΟΠΗ.
Αυτό σημαίνει ότι όποτε ας πούμε, τακτοποιηθεί η κατάσταση, δηλαδή γίνει ξανά εξοπλισμός απαραίτητος για να εκτελούν συνταγές που θέλει, δηλαδή ένα κομπιούτερ και κάτι παρεμφερεί, θα μπορεί ας πούμε, να εκτελούν εδώ τις συνταγές τους και να μην πηγαίνουν Θεσσαλονίκη, να μην περιμένουν 15 μέρες ώστε να εκτελεστεί η συνταγή τους. Θα είναι τεράστιο. Με πολύ λίγα λεφτά γίνεται μια τεράστια εξυπηρέτηση και φεύγει το παράδοξο που ήταν ότι να υπάρχουν ορισμένες δεκάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα και να μην μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ανακούφιζε πραγματικά τον κόσμο. Ήταν ένα θέμα που μαζί και ο πολιτικός κόσμος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές επιρροτήσεις. Δηλαδή δεν είναι που λένε ο πολιτικός κόσμος υπήρξε αδρανής, έχουν γίνει πολλές επιρροτήσεις. Μόλις ας πούμε, έχουμε ρεκόρ επιρροτήσεων για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι μια ομαδική δουλειά, έστω και για τα αυτονόητα, χρειάζεται σε περίπτωση που εξακολουθεί η πολιτεία να κλείνει τα μάτια σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ασθενείς και ευπαθείς ομάδες ζητούσαν εδώ και χρόνια επιτακτικά την τοποθέτηση της παραπάνω ειδικότητας. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή είμαι πρόεδρος και πολλοί ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, απευθυνόντας σε μένα, ήταν πραγματικά μια τυράννια. Γιατί αυτοί οι οποίοι ας πούμε, υποτίθεται ότι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν σοβαρές ασθένειες και βαριές ασθένειες, τους ελέγχουν και τους περιθάλπουν, είναι υπερήλικες. Καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι να αναγκαστούν να πάνε Θεσσαλονίκη και να φάνουν μια ολόκληρη μέρα και να έρθουν κατάκοποι και κατακουρασμένοι σε ένα άτομο το οποίο και καταγχωμένοι σε ένα άτομο το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη. Πάντως από την πλευρά τους, τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερών υποστηρίζουν ότι δεν θα μπορούν και πάλι να εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη φαρμακοποιό και θα πρέπει να μεταβαίνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε και εμείς ενημερωθεί ότι έχει αναλάβει τα καθήκοντά της εδώ και λίγες μέρες η φαρμακοποιό του ΝΕΟΠΗ. Για μας δεν αλλάζει κάτι, γιατί εάν δεν αλλάξει ο τρόπος παραλαβής των φαρμάκων από το ΕΟΠΗ των Αθηνών που γίνεται μέχρι τώρα η παραλαβή. Να γίνεται η παραλαβή από το ΕΟΠΗ της Θεσσαλονίκης, για μας είναι πιο κοντά και είναι πιο σύντομα θα έρχονται σε εμάς. Άρα δηλαδή είτε ήρθε είτε δεν ήρθε δεν εξυπηρετείται. Για μας είναι το ίδιο, ναι. Όταν πρέπει ένα φάρμακο καρκινοπαθής να το παραλάβει από τον ΕΟΠΗ, θα πρέπει να πάει η συνταγή στην Αθήνα και μετά από εκεί να στείλουν το φάρμακο εδώ, οπότε η διαδικασία... Και η αναμονή είναι γύρω 20 με 25 μέρες. Για μας η αναμονή είναι το ίδιο, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Μάλιστα, να πάμε όμως κυρίες και κύριοι και να καλωσορίσουμε αμέσως τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θόδωρο Ηλιόγλου, με τον οποίο θα συζητούμε κάθε Τετάρτη από σήμερα, αρχής γενομένης από σήμερα, την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κύριε Ηλιόγλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πολιτική επικαιρότητα, αρκετά καυτή θα είναι από εδώ και πέρα από ό,τι φαίνεται, κύριε Ηλιόγλου. Έχουμε τις εκλογές στην Αμερική σήμερα. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα να δούμε στη συνέχεια, γιατί αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμός ο χειμώνας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα από την αρχή. Σήμερα λοιπόν είχαμε εκλογές. Έχουμε πρόεδρο, έχουμε πλανητάρχη πλέον στις ΗΠΑ. Ένα πρώτο σχόλιο για το πώς είδατε εσείς την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Αναμενόμενη. Ναι, όσο και αν φανεί περίεργο, συζητώντας με κάποια ομάδα φίλων που μου έλεγαν ότι άνετα θα βγει η Χίλαρη, τους είχα πει: παιδιά, δεν είναι έτσι. Προσέξτε, διότι το πιθανότερο είναι να γίνει σκληρό ντέρμπι και πράγμα που έγινε βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι. Η Χίλαρη έχουμε την επανάληψη με το 92 την υπόθεση, όπου ο Αλ Γκορ έχει πάρει 500.000 ψήφους περισσότερους και παρόλα αυτά εξελέγει ο Τζορτζ Μπους. Το ίδιο έγινε και τώρα. Έχει πάρει 105.000 ψήφους περισσότερους η Χίλαρη Κλίντον, αλλά πρόεδρος εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όσο αφορά το πρώτο σχόλιο μου. Το πρώτο σχόλιο μου είναι το εξής. Είναι για την οικονομία η λύθη. Μιλάμε για την οικονομία η λύθη. Αυτό που είπε, αν θυμόσαστε παλιά και με προσβλητικό τρόπο βέβαια, ο Σόιμπλε στον Τσίπρα, δεν ανήκει στο Σόιμπλε η φράση. Είναι η φράση ανήκει ούτε στον Κλίντον, όπως νομίζουν μερικοί, ανήκει στον Τζέιμς Κάρδιλ, που την είπε το 1992, ακριβώς ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Κλίντον. Γιατί την είπε? Το ίδιο σημαίνει και τώρα. Παρακολουθήσαμε έναν πολύ βρώμικο προεκλογικό αγώνα, πολύ χαμηλό επίπεδο, δεν αρμόζει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ούτε καν στα ελληνικά, έτσι, τα οποία έχουν κάποιο επίπεδο. Όμως, όλες αυτές οι βρωμιές που
κινήθηκαν ένθε και κακήθεν, δεν είχαν καμία σημασία στον Αμερικάνικο λαό. Στον Αμερικάνικο λαό έπαιξε ρόλο αυτό που λέμε η οικονομία. Ή αν μου επιτρέπεις για ένα λεπτό ακόμα να πω το εξής. Όπως λέει στο βιβλίο του ο Νόαμ Τσόμσκι για το κοινό καλό, όταν έχουμε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή ακραία φτώχεια και ακραίο πλούτο, δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Δημιουργείται μέσα ένα μεγάλο κενό, ένα τεράστιο κενό που λέγεται μεσαία τάξη. Mm-hmm. Ο Νόαμ Τσόμσκι εδώ ερμηνεύει τον Αριστοτέλη βασικά. Είναι λοιπόν 2.500 ιστορία χρόνια πριν, ο σοφότατος αυτός άνθρωπος είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία όταν δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί όχι μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αυτό το κενό που αφήνει η ερήμωση της μεσαίας τάξης και έχουμε τους πολλούς, το 95% να ζουν σε κατάσταση άθλιας και το 5% σε υπερπλούτη, έρχεται να το καλύψουν ακροδεξιές κινήσεις, χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί που ψηφίζουν είναι ακροδεξιοί, να συνοούμε προς αυτό. Το ίδιο συνέβη και στην Αμερική. Τι τους είπε λοιπόν ο Τραμπ? Θα σταματήσω την παγκοσμιοποίηση, θα επιστρέψω πίσω τις αμερικάνικες βιομηχανίες, θα σας δώσω δουλειά, θα βρείτε εργοστάσια. Θα βάλω και ένα τείχος εκεί στο Μεξικό να μην έρχονται άλλοι μετανάστες. Έτσι, τα ρατσιστικά αυτά, όλα αυτά, αλλά για τον άνεργο Αμερικανό. Και κλείνω με αυτό για το θέμα του Τραμπ. Αν έχεις να με ρωτήσεις οτιδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σου. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επί της προεδρίας Ομπάμα διευρύνθηκε δυστυχώς το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ζουν με προνοιακά επιδόματα. Άρα λοιπόν είναι η οικονομία ηλίθια. Πάμε λίγο όμως και στη σχέση με τη χώρα μας. Και όταν λέω σχέση με τη χώρα μας, όλοι γνωρίζουμε ότι ένας πλανητάρχης ασκεί επιρροή σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν και η ιστορία έχει αποδείξει ότι πολλές φορές η Αμερική επενεύει και μάλιστα καθοριστικά στη ζωή των ανθρώπων κάποιων άλλων χωρών. Ποια θα είναι, πιστεύετε, η στάση του, η σχέση του απέναντι στη χώρα μας? Πολύ εύστοχη ερώτησή σου. Καταρχήν και εν όψιν της επίσκεψης του Ομπάμα. Ακριβώς. Στην οποία είχε επενδύσει πολύ. Όχι μόνο η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν θέλετε και η αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Που παρότι παραδοσιακά ανήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στην παρούσα φάση δεν θέλαν τον Τραμπ. Άλλωστε και ο Τζορτζ Μπους, με τον οποίο διατηρούν στενές σχέσεις, δήλωσε ότι ψήφισε λευκό. Mm-hmm. Αμηχανία. Έχει καταλάβει τεράστια αμηχανία αυτή τη στιγμή την ελληνική κυβέρνηση, όπως και όλη την Ευρώπη βέβαια, διότι περιμένανε κάποια πράγματα θετικά από την επίσκεψη Ομπάμα, ο οποίος αν έβγαινε η Χίλαρη θα ήταν η συνέχεια του Ομπάμα. Mm-hmm. Και ειδικά για την ελάμφρυνση του χρέους κτλ. Πράγμα που δεν μπορεί πλέον να γίνει τίποτα από όλα αυτά, διότι θα είναι καθαρά πλέον εθιμοτυπική επίσκεψη να αναδείξει παγκόσμια το θέμα του χρέους. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι αχαρτογράφητα τα νερά, διότι δεν είναι μόνο θέμα πρόεδρο, πρέπει να πούμε, οι αποφάσεις αυτές. Άλλο τι λέγονται στις προεκλογικές εξαγγελίες και άλλο τι θα συμβεί στο μέλλον. Ναι. Το θέμα είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, όπου είδαμε ξαφνικά να χαίρονται πάρα πολύ η Μαρί Λεπέν, η Τερέζα Μέι, προσέξτε αυτό. Οι οποίοι έστειλαν και συγχαρητήρια σε επιστολές και τηλεφωνήματα, είχαμε επικοινωνία σήμερα. Πολύ σωστά το είπες. Και ειδικά η Τερέζα Μέι έχει σημασία, τη λέω, διότι είχαμε το Brexit, mm-hmm. είναι στη συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως. Σωστά. Το είναι η οικονομία ηλίθια. Όταν λοιπόν πρέπει να καταλάβει, και εδώ τώρα θα την. Εάν ήμουν εγώ, ο Τσίπρας θα τη γύρνα εγώ τώρα στο Σόιμπλε και θα του έλεγα, είναι η οικονομία ηλίθια. Διότι εάν δεν χαλαρώσεις τα μέτρα λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα σου έρθει και μετά τον Brexit, σου ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα σου έρθει και η Μαρί Λεπέν που σίγουρα θα είναι στο δεύτερο γύρο στη Γαλλία τον Απρίλιο που έχουμε εκλογές, mm-hmm. και βλέπουμε αν θα βγει και πρόεδρος. Και ένα άλλο σωρό mm-hmm. ακροδεξιά κινήματα, στα οποία δυστυχώς θα ψηφίσει ο κόσμος, που ξαναλέω, ενδεχομένως και κατά τη μεγάλη του πλειοψηφία δεν ανήκουν αυτά. Για να το κλείσουμε το θέμα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ, για το συγκεκριμένο θέμα, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρω ότι είχατε πληροφορίες και συνομιλούσατε και με ανθρώπους ομογενείς από την Αμερική. Ξέρω ότι είχατε συνομιλήσει προεκλογικά μαζί τους, είχατε καταγράψει ρεπορτάζ, είχατε καταγράψει κλίμα. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η άποψη αυτών των ανθρώπων? Νιώθουν ικανοποίηση από την εκλογή Τραμπ, κύριε Λιόγλου?
Τι σας λένε. Ειδικά στην Ουάσιγκτον, με την οποία έχω και φίλους, welcome to hell. Μάλιστα. Αυτό. Αν θέλεις πιο σύντομο, δεν γίνεται. Εντάξει. Welcome to hell. Ωραία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να περάσουμε λίγο να δούμε, κύριε Λιόγλου, τι μας δήλωσε ο σερός βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Αναστάσης Μαλαγαλομίστακας, αναφορικά με τον ανασχηματισμό που είχαμε πριν από μερικές ημέρες. Γιατί θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε και αυτό, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Μάλιστα, ο κύριος Μαγαλομίστακας χαρακτήρισε ως κρότο τον συγκεκριμένο ανασχηματισμό. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Ιδιαίτερα καυστικός ήταν με δηλώσεις του ο βουλευτής Ένωσης Κεντρών, Αναστάσης Μαγαλομίστακας, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Μαγαλομίστακας τόνισε πως είναι αναπόφευκτο, έτσι όπως πάει η κατάσταση, το τέταρτο μνημόνιο, ενώ εξαπέλυσε πειρά και κατά της Μίζωνος αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως και από την δική της πλευρά δεν κάνει απολύτως τίποτα προκειμένου να ελέγξει την κυβέρνηση. Πολύ φοβάμαι ότι το τέταρτο μνημόνιο δεν θα το γλιτώσουμε, ειδικά έτσι όπως πάμε, όπως φοβόμαστε η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις μόνη της χωρίς να θέλει να συνεργαστεί. Βέβαια και από την αντιπολίτευση δεν βλέπω, τιμίζω αντιπολίτευση, δεν βλέπω τη διάθεση να θέλουν να πράξουν το καλύτερο για τη χώρα, αλλά το καλύτερο για την πολιτική ομάδα τους. Δυστυχώς έτσι λειτουργούν μέχρι τώρα. Παράλληλα, ο σεραίος βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, Τάσος Μαγαλομίστακας, αναφέρθηκε και στον πρόσφατο ανασχηματισμό, τονίζοντας πως αποτελεί μια κίνηση κρότου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όσον αφορά τον ανασχηματισμό τώρα, είναι μια κίνηση κρότου, όχι κάτι ουσιαστικό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν κάποιες θέσεις που πιστεύω ότι είναι καλύτερες από τους προηγούμενους, όπως ο κύριος Γαβρόβλου, για παράδειγμα, ο νέος υπουργός παιδείας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός πανεπιστημιακός. Και πιστεύω ότι αυτή η κίνηση θα ωφελήσει πολύ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες κινήσεις και αλλαγές που, εντάξει, όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έγιναν απλά για να εξυπηρετήσουν κάποιες πολιτικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κάθε μέρα είναι μία μέρα με κέρδος στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου όλες οι σάλτσες Μπαρίλα 40% φθηνότερα. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα 30% φθηνότερα. Όλες οι παιδικές πάνες Κίκο μόνο 4,44. Όλες οι οδοντόκρεμες Sensodyne 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμη πραλίνα φουντουκιού το διαλεγμένο ενός κιλού μόνο 3,25. Και όλα τα αποσμητικά Νοξίμα και ένα συνένα δώρο και 10% φθηνότερα. Εσείς ακόμη κάθεστε. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Κύριε Λιόγλου, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Μαγαλομίστακας. Είπε ότι αν συνεχίσει έτσι όπως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε το τέταρτο μνημόνιο. Και επίσης μετά είπε και για τον ανασχηματισμό που τον χαρακτήρισε μια κίνηση κρότου από πλευράς Αλέξη Τσίπρα. Σχόλιο. Γλιτώνουμε το τέταρτο μνημόνιο. Το βλέπετε να έρχεται, αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, δυστυχώς, Δημήτρη. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο μνημόνιο, όταν και αν θα συμβεί, όπου θα πάμε γονατιστεί στα τέσσερα και θα το ζητάμε εμείς αυτή τη φορά, θα γίνει μόνο υπό την έννοια αυτή που είπε ο Σόιμπλε παλιά με παράλληλο νόμισμα. Είμαι Brexit. Με ευρωδραχμή, και εδώ επέτρεψε μου να σου πω, ίσως, λέω, δεν είναι τυχαία στο οικονομικό επιτελείο η τοποθέτηση του Υπουργού, του κ. Παπαδημητρίου, οπαδού παλαιότερα, θεωρητικός, τουλάχιστον, της ευρωδραχμής. Mm-hmm. Εάν λοιπόν υπάρξει, και αυτό δεν θέλω να αποκαλύψω σήμερα το όνομά του, την Κυριακή είχα μια σοβαρότατη συνομιλία, και μάλιστα στο σπίτι του, με έναν εξέχοντα, με μια εξέχουσα προσωπικότητα, και απλά μεταφέρω τα δικά του λόγια για να μην νομίζει κάποιος ότι είναι δικές μου εκτιμήσεις. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, όποτε μου έχει πει κάτι, είναι ακριβώς όπως μου τα είπε. Τέταρτο μνημόνιο θα υπάρχει μόνο με παράλληλο νόμισμα. Δεν βγαίνει. Η οικονομία το λέει και σε αντέξει ο κόσμος και σε πάνω. Τέταρτο μνημόνιο, έτσι. Δηλαδή, αλίμονο, και άλλα βάρη στην πλάτη και άλλα μνημόνια κτλ. Ο ανασχηματισμός, τι εντύπωση σας άφησε, τι χρειά αποκομίσατε εσείς από τον ανασχηματισμό? Την ίδια ακριβώς χρειά που μου άφησε η αποπομπή του Βαρουφάκη. Δηλαδή, είδαμε, επέτρεψε μου τη φράση την αδόκιμη, κάποια νταϊλίκια τότε της κυβέρνησης, που εγώ δεν τα χαρακτήρισα αν έγιναν καλός ή κακός, που το πήγε να συγκρουστεί με την Ευρώπη και μετά έκανε άτακτη υποχώρηση. Και έφαγε τον Βαρουφάκη και τον έριξε βορρά
στα πυρά των. Αυτό τώρα έφαγε και εμάς, κύριε Γιώργλου, έτσι δεν? Πήγαμε πόσους μήνες πίσω και πόσα χρόνια πίσω τη χώρα. Πάρα πολύ. Θα μπορούμε να είμαστε πολύ μπροστά. Σήμερα. Πάρα πολύ, αλλά εγώ το αναλύω το, πολιτικά ναι, το πάτε, με το τι έγινε τώρα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είναι ακριβώς. Το ίδιο έγινε και με τον πολύ καλό μαθητή του, τον οποίο είχε τιμήσει με το βαθμό του 20, τον είχε επιβραβεύσει με το βαθμό του 20 και που ήταν και πρώτος στις ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή, τον κύριο Νίκο Φίλη, διότι ποιος θέλει να πιστέψει ότι ο Νίκος Φίλης ήταν δική του η απόφαση να τολμήσει να θέσει το ζήτημα του διαχωρισμού Εκκλησίας κράτους. Αυτές είναι οι κυβερνητικές επιλογές. Εύκολο θύμα λοιπόν, άλλη μια άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης, η οποία αυτό τον καιρό, όπως είπε και ο κύριος Μεγαλομίστακας, αρέσκεται σε εντυπωσιακές ενέργειες και στην οποία στη συνέχεια τα μαζεύει πίσω, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα βλέπουμε πάλι, φάγαμε τον Φίλη, το ρίξαμε στην πυρά και αυτόν, βορρά του εκάστοτε καλοπροαίρετου, κακοπροαίρετου Κρητή, και έχουμε το ίδιο παιχνίδι, όπως πάντα στην Ελλάδα, να φωτίζουμε την αυτού εξοχότητα τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν έφταιγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φίλης έφταιγε, τον πετάξαμε από το Υπουργείο κακήν κακός και προς τιμή του κύριου Φίλη, πρέπει να πω, σε αντίθεση με τον κύριο Σκουρλέτη, που δεν δέχτηκε άλλο Υπουργείο, είπε ή εδώ ή πουθενά. Ναι, το είχε πει και ο Σκουρλέτης βέβαια αυτό, αλλά. Ναι, δεν το. Δεν βαριέσαι. Περασμένα, ξεχασμένα. Λοιπόν, να σας πω και σε άλλο θέμα. Τώρα, σήμερα σας βρήκα εδώ. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμη, γιατί με ενδιαφέρει και φαντάζομαι και τους τηλεθεατές μας η άποψή σας. Πάμε λίγο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πολύς δώρος επίσης. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για άδειες, για σύσταση εσουρού. Πιάσαν τα πανελλαδικά, μαζέψαν τα πανελλαδικά τις νόμους μέσα σε μια νύχτα μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Σχόλιο και γι' αυτό θέλει. Εδώ τώρα ο λαός λέει, εδώ ο κόσμος καίγεται και η μαλά μου χτενίζεται. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχε θέμα με τις άδειες, αλλά ακούστηκαν σωρία ψεμάτων, τεράστια σωρία ψεμάτων. Πρώτον, ότι δεν έχουμε άδειες. Ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα για να ενημερώσω το κοινό μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον που έχει πάμε, και όπου αλλού μας βλέπουν μέσω του ίντερνετ. Άδειες και υπήρχαν και εδώ έγιναν ένα σωρό διαδικασίες αδειοδότησης. Ο σταθμός μας τουλάχιστον πήρε σε 4-5 από αυτές, στην οποία ξοδέψαμε πάρα πολλά εκατομμύρια, είτε για τη συγκρότηση του φακέλου, είτε και κυρίως που δεν το είπε ποτέ κανείς αυτό, για το παράβολο να εξεταστούν αυτοί οι φάκελοι. Αυτά τα λεφτά πού είναι, θα μας πει ποτέ? Γιατί δεν μας λέει λοιπόν ο κύριος Παπάς ότι αυτά τα χρήματα θα μας τα επιστρέψουν, δεν δοθήκανε από εμάς? Το αν το κράτος προχώρησε ή δεν προχώρησε, που προχώρησε σε κάποιες περιπτώσεις σε ιδιοδότηση, γι' αυτό και δεν υπάρχουν κανάλια, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί άλλο κανάλι. Ένα λοιπόν αυτό. Υπήρξαν λοιπόν. Τελευταία αδειοδότηση που πήραμε ήταν πριν 3 χρόνια, όταν καταργήθηκαν οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, για την περιφέρεια μιλάω, και προχωρήσαμε ως περιφερειακή σταθμή. Τότε λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ, το μόνο αρμόδιο όργανο που μπορούσε να ελέγξει αυτές τις περιπτώσεις, μας ζήτησε σε διαγωνιστική διαδικασία ξανά να του στείλουμε το πρόγραμμά μας, ό,τι χρειάζονταν, ό,τι ζητούσε τέλος πάντων, και μας παραχώρησε την άδεια και εμάς και όλους βέβαια, όσο εκπέμπουν αυτή τη στιγμή πανεθνικά ή περιφερειακά, μας παραχώρησε την άδεια εκπομπής επίγειου ψηφιακού σήματος. Άρα λοιπόν άδειες έχουμε. Λοιπόν, δεύτερον, είπε ότι τρίτον, ότι δεν πληρώνουμε για τη συχνότητα, είμαστε καλαμοκαβαλάδες. Το ίδιο, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που πληρώνουμε εμείς στην Disney, 3.500, τι είναι κάθε μήνα? Δηλαδή 50.000 το χρόνο περίπου. Η εκχώρηση που έκανε το κράτος στην Disney των δικαιωμάτων των συχνοτήτων της. Γιατί δεν το λένε αυτό? Τα πληρώνουμε εκεί. Το αν η Disney κακώς υπάρχει και είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή, αυτό ας κάτσουν να το δουν, ναι. Αλλά όχι ότι δεν πληρώνουμε. Και ακόμη και ένα τελευταίο για το θέμα το αν πληρώνουμε ή όχι, και θα πω για τις άδειες. Γιατί έχουν γίνει τεράστια λάθη εκεί. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές, μας υποχρεώνουν να προβάλλουμε δωρεάν, με χρόνο όμως που εκτιμάται ποιος είναι και πόσος είναι, τα σποτ των κομμάτων. Όλα αυτά αποτιμώνται σε χρήματα. Σαφώς. Δεν μπορεί να μας λέει ότι είναι εντελώς δωρεάν και να μην τα αποτιμά σε χρήματα, διότι σαν να πας να λες αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στα ΚΤΕΛ, ότι όταν έχει εκλογές θα διαθέτει τα λεωφορεία σας δωρεάν.
ή στα στην Αιτζία τα αεροπλάνα σας δωρεάν. Εμείς για ποιο λόγο λοιπόν διαθέταμε δωρεάν? Αυτό αποτιμάται εις χρήμα, έτσι, και έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στα χρήματα που... παροχή εισίδους δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, όλος αυτός το φιάσκο στο οποίο προχώρησε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Σπίρτζης και συμπαρέστηκε, αν θέλετε, και τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, είναι ένα φιάσκο, διότι... Δύο λόγια μόνο, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για να καταλάβουν, Δημήτρη, περί τίνους μιλάμε. Είπε ο κύριος Τσίπρας, επιτέλους, λέει, θα βάλουμε μία τάξη και θα χτυπήσουμε την διαφθορά και, τη διαπλοκή. Και εννοούσε ότι θα χτυπήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή δίνοντας κανάλι στο Μαρινάκι. Μην τρελαθούμε τελείως αυτόν τον τόπο, δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη ξέρει γιατί μιλάμε. Το μόνο που έλειπε να έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρινάκης είναι και ένα πανεθνικό κανάλι. Έτσι. Διότι αυτό ήταν η ποιοτική διαφορά. Έτσι χτυπάς τη διαφθορά? Όχι βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Λεόγλου, για ποιο λόγο μιλούν για διαφημιστική πίτα και για όρια όταν η αγορά είναι ελεύθερη και όταν μπορεί ο καθένας να είναι ανταγωνιστικός και πόσο μάλλον όταν είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του ή τέλος πάντων να μπορεί, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του και στους εργαζόμενους του. Και φυσικά, είδατε κι εσείς τι έγινε με την ΕΡΤ, να μην ξεχνάμε άλλωστε τι έγινε με την ΕΡΤ, έτσι, και πώς σε μια νύχτα έκλεισε και άνοιξε η ΕΡΤ μετά από κάποιους μήνες. Την οποία όλοι οι ιδιωτικές σταθμοί στήριξαν και ειδικά εμείς. Και εμείς. Και εμείς εδώ, βέβαια. Σαφώς. Ναι, να περιμένουν δηλαδή αύριο τα φαρμακεία να τους πει, ξέρετε κάτι, πώς είστε στις ΕΡΤ, 50. Θα κλείσετε διότι η αγορά σηκώνει 10. Ήδη έχει ανοίξει. Ή τα σούπερ μάρκετ. Μα ήδη έχει ανοίξει το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Ο καθένας μπορεί να είναι επιχειρηματίας και να ανοίξει μαγαζί. Εκεί είναι βέβαια άλλο το θέμα, έτσι, πάμε αλλού. Πολύ, όχι. Αυτό που είπες είναι τέλειο. Είναι πολύ σωστό. Διότι την ίδια στιγμή που επιβάλλει η Τρόικα και εφαρμόζει η νυν κυβέρνηση το άνοιγμα των επαγγελμάτων, έρχεσαι και εσύ λες, όχι, θα το κάνουμε πιο κλειστό το επάγγελμα. Mm-hmm. Αυτά τα ρυθμίζει η αγορά, κυρίες και κύριοι. Εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει 5 κανάλια, 10 σούπερ μάρκετ, 50 φαρμακεία. Θα πρότεινα να βάλουμε μια νοτελεία. Θα σας κρατήσω λίγο ακόμη για να πάμε να δούμε τι έγινε στην Αμερική. Αυτό που σχολιάσαμε πριν από λίγο με τις εκλογές, να δούμε λίγο πώς είδε η Αμερική, πόσα είδαν την βραδιά που πέρασε, γιατί ήταν ένα θρίλερ. Βέβαια, εμείς το είδαμε αυτό. Και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και που αφορούν και τις αίρες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά, σας παρακαλώ, την Αμερική, συνάδελφοι, στο κοντρόλ. Εμφανώς συγκινημένος, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ενώπιον των οπαδών του που φώναζαν USA, USA. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος είναι ο πρώτος στην ιστορία των ΗΠΑ που δεν είχε ποτέ πριν θέση σε δημόσιο αξίωμα ή στις ένοπλες δυνάμεις. «Συγγνώμη που περιμένατε, είχα περίπλοκη δουλειά», είπε στους συγκεντρωμένους και ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στο τηλεφώνημα που έλαβε από την Χίλαρη Κλίντον. Την ευχαρίστησε μάλιστα για τη συνολική προσφορά της στο δημόσιο βίο. «Ήρθε η ώρα να επουλώσουμε τις πληγές μας. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για να ενώσουμε τη σπουδαία μας χώρα. Θα είμαι πρόεδρος για κάθε Αμερικανό», τόνισε σε ενωτικό τόνο, μιλώντας για την ανοικοδόμηση της Αμερικής και την ανανέωση του Αμερικανικού ονείρου. «Δεν θα είμαστε δεύτεροι για κανέναν», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο Τραμπ έστειλε ακόμη ένα μήνυμα. «Θα έχουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες που θέλουν να έχουν καλές σχέσεις μαζί μας». Απέφυγε πάντως τις αναφορές στα πλέον αμφιλεγόμενα σχέδιά του, όπως το τείχος στο Μεξικό, μιλώντας για την ανάγκη επενδύσεων σε έργα υποδομών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους βετεράνους του πολέμου. Ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειάς του και μίλησε για το πόσο σκληρή και βρώμικη είναι συχνά η πολιτική. Ο νέος αντιπρόεδρος Μάικ Πένς μίλησε πρώτος, κάνοντας λόγο για μια ιστορική βραδιά. Οι Αμερικανοί μίλησαν και εξέλιξαν τον νέο τους πρόεδρο, είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας τιμή του που θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Το πλήθος από την πλευρά του φώναζε USA, USA. Σημειώνεται ότι ο Πένς είναι κυβερνήτης της πολιτείας της Ινδιάνα. Το επιτελείο του νέου πρόεδρου έκλεισε την εκδήλωση με ένα τραγούδι των Rolling Stones που είχε ως αποδέκτη το αντίστοιχο επιτελείο των Δημοκρατικών. You can't always get what you want. Την ίδια ώρα από την Κίνα έως και την Ιαπωνία, αλλά και τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Ευρώπη, σύσσωμος ο πλανήτης παρακολουθούσε, ίσως με το μεγαλύτερο στα παγκόσμια χρονικά ενδιαφέρον, τις αμερικανικές εκλογές. Με σκεπτικισμό στην Ευρώπη, ηρωνία στη Ρωσία και ενθουσιασμό στην Κίνα, αλλά και τα στρατόπεδα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, αντιδρά ο κόσμος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Καλά, τώρα πάνω σε αυτό δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, τα είπαμε πριν από λίγο. Ωστόσο, θα σα κρατήσω. Μισή κουβέντα μόνο. Θέλετε να σου. Τους έπιασε σοκ, λέει, γιατί βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν τους είχε πιάσει σοκ όταν είχαν βγάλει τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ που είχε IQ κάτω του μέσου όρου.
Βγάλανε έναν πρώην μεθύστακα, δηλαδή, σωστό, για πρόεδρο της Αμερικής. Τους έπιασε σοκ τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που τέλος πάντων έχει και μια πορεία ως επιχειρηματίας. Μια άποψη την οποία έχει εκφράσει και προεκλογικά. Έτσι, δηλαδή, όλοι ξέρανε ποιος είναι ο Τραμπ και ποιον πάνε να ψηφίσουν στην κάλπη. Δηλαδή, βγάλανε έναν ηλίθιο και δεν πάθαν σοκ και πάθαν σοκ τώρα με τον Τραμπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Είδατε το από χθες. Ασχολούμαστε εδώ στη τηλεόραση Επιλογές με ένα θέμα το οποίο προκαλεί διάφορες αντιδράσεις. Κάθε μέρα έχουμε και καινούργια αντίδραση από διαφορετικό φορέα και αναφέρομαι στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής να απομακρυνθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ από το κέντρο της πόλης Οσερών. Με κύριο, έτσι, αν θέλετε, επιχείρημα, την αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αστικά λεωφορεία, από τα υπεραστικά λεωφορεία. Ένα σχόλιο θέλω να μου κάνετε για αυτό το θέμα. Ακούσαμε και τον κύριο Μπαλίτη πριν από λίγο στο δελτίο μας που τον φιλοξενήσαμε. Είδαμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Και τον Δήμαρχο. Και τον Δήμαρχο, βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, από ποια πλευρά κοιμάται αυτό τον κύριο Δήμαρχος και τι είδους εφιάλτες βλέπει και τους μεταφέρει και σε εμάς αυτούς τους εφιάλτες. Διότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλή συζήτηση. Θυμάστε τώρα τι έγινε και με το απίστευτο για να θανατώνει τα σκυλιά και όταν κατάλαβαν με τη δήλωση. Τι οργή προκάλεσε στο Πανελλήνιο, για να μην πω στο παγκόσμιο στερέωμα, στο Πανελλήνιο, τα μάσαν πίσω και άρχισαν να μιλάνε για... για ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Μα ο νόμος υπήρχε. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος είναι να ξανακάνει τόσο μεγάλη κουβέντα. Άλλο πράγμα ήθελε να πει, άλλο πράγμα ήθελε να κάνει. Και όταν κατάλαβε ότι την απίστευτη πατάτα που έκανε, ότι θα βγω να θανατώνουμε τα σκυλιά, οχυρώθηκε πίσω να θα θανατώνουμε ότι αυτά που είναι μόνο ετοιμοθάνατα κτλ. Χαίρομαι πολύ. Αυτό δεν χρειάζεται να βγει. Ήταν αδιάβαστος, λέει. Δεν χρειάζεται να τον αγγίξει. Ήταν αδιάβαστος. Όχι, άλλη ήταν η πρόθεσή του. Ήταν άλλη πρόθεσή του. Δεν υποπτεύθηκε ίσως ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεσηκώσει πανελλήνια αντίδραση τέτοιου βαθμού. Μήπως δηλαδή με παίρνανε εμένα προσωπικά. Μήπως ήταν επικοινωνιακό, κύριε Λίγο. Επικοινωνιακό φάουλ. Για να πάρει έκταση επίτηδες στο θέμα. Μα, όχι, ήταν επικοινωνιακό φάουλ τεράστιο. Και το οποίο το κατάλαβε, γι' αυτό και πανικόμητος έτρεχε να τα μάσει. Και αυτά προσπαθούσε να σου πει και προχθές ένας ο κύριος Εμμανουηλίδης, νομίζω. Ότι δεν είπε τίποτα ο Δήμαρχος. Λέει, δεν κατάλαβε καλά. Ναι, ο κύριος Γρηγοριάδης. Δεν κατάλαβε καλά, ήθελε να πει τα περί νόμου. Τότε για ποιο λόγο, ο νόμος υπήρχε από πάντα. Λοιπόν, τα ίδια τώρα έρχεται σε μια χυμαζόμενη αγορά μέσα στις ΣΕΡΕΣ, όπου τα ενοικιάζεται είναι περισσότερα από τα λειτουργούντα. Και έρχεται τώρα, όπως είπε πολύ σωστά και ο Δήμαρχος Ζήχνης, ο κύριος Δάρετζης, ή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, να απαγορεύσει, λέει, τα λεωφορεία να μπαίνουν μέσα στην πόλη. Και θα πηγαίνουν. Εδώ, και όπως αντέδρασε και ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ, βεβαίως. Όσο έτσι. Μάλιστα. Ακούσαμε και τον κύριο Μιλίτο, κύριε Ηλιόγλου, ο οποίος είπε ότι οι δικοί μας πηγαίνουν στη Δράμα και ψωνίζουν. Έτσι, και δεν... Ναι, δεν ξέρω. Παρά τις προσπάθειες του ΚΤΕΛ, Σερών, δεν ξέρω τι είδους όνειρα βλέπει ο κύριος Αγγελίδης αυτόν τον καιρό. Εγώ θα μπορούσα να σου πω σε κάτω από άλλες περιπτώσεις σε μια ευημερούσα αγορά ότι εντάξει, καλά είναι τα βαρέα οχήματα, γιατί είναι και βαρύ όχημα το λεωφορείο να μην μπαίνει μέσα στην πόλη και τα λοιπά. Αλλά τώρα, σε αυτή την εποχή. Όπου και η μία και το ένα ευρώ για το κατάστημα μετράει. Σαφώς. Αλλά δεν είναι μόνο για το κατάστημα. Είναι κάτι που ίσως δεν ξέρω αν το θίξατε, μπορεί να το είπατε κιόλας. Είναι και ο ίδιος ο επιβάτης. Δηλαδή, όταν τον αφήσεις εδώ, πώς θα μετακινηθεί. Το έχω πει. Θα πρέπει να πάρει ταξί. Το έχω πει. Υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, πρόκειται και για ανθρώπους κυρίως μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται για να πάρουν σε γιατρούς, έρχονται να πάρουν κάποια πράγματα βασικά για το σπίτι τους, τα οποία είτε δεν βρίσκουν στο χωριό είτε θέλουν να τα αγοράσουν από εδώ για τους διάφορους λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. Θα πρέπει ή να πληρώσουν κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο, ταξί όπως είπατε, για να έρθουν στο κέντρο, ή θα πρέπει να επιβαρύνουν κάποιο δικό τους πρόσωπο, αν θέλετε, για να τους μεταφέρει στο κέντρο της πόλης. Γιατί, εντάξει, έτσι αλλιώς να επιβαρυνθούν ένα έξοδο 3-4 ευρώ, 5 ευρώ, ακριβώς. Να πάνε και να ξαναγυρίσουν, να θέλουν να επιστρέψουν, αλλά τόσα. Διότι και με αυτοκίνητο να πάει, τη βενζίνη που θα κάψει το κάψιμο, την απασχόληση που θα χάσει ο άνθρωπος που θα πάει να τον πάρει να τον ξαναπάει. Είναι. Ελπίζω ότι ο κύριος Μωυσιάδης να μην υλοποιήσει, γιατί νομίζω σε αυτόν έχει. Ναι, θα γίνει μια σύσκεψη από εβδομάδα στην περιφέρεια. Συμφωνείτε ότι η αιτία του κακού είναι η έλλειψη πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης και οι αναπλάσεις οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες επί της ουσίας, θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις προσφέρουν ωφέλη στα καταστήματα των Σερών. Για την έλλειψη των πάρκινγκ, πρέπει να πούμε ότι δεν ευθύνεται μόνο ο Δήμαρχος, για να είμαστε σαφείς και γιατί να τηρούμε. Ναι, πρώτα-πρώτα ευθυνόμεθα εμείς οι ίδιοι και εδώ θα ψέξω και τους ίδιους τους καταστηματάρχες. Ας αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι και ας κατεβαίνουν με τα πόδια στα μαγαζιά τους. Δεν μπορεί για 500 μέτρα έρχεται και παρκάρει ο κάθε καταστηματάρχης. Μπροστά στο μαγαζί. Το έχω κάνει προσωπική έρευνα αυτό και το έχω καταγγείλει εδώ και πολύ καιρό.
Λοιπόν, άλλωστε τα λεωφορεία δεν εμποδίζουν σε αυτό. Διότι διέρχεται, αφήνει τον κόσμο και φεύγει. Δεν μπαρκάρει το λεωφορείο, δηλαδή το κτέλ. Έτσι, εξυπηρέτησε κανεί. Θα μπορούσα να σου πω ότι και για τα κτέλ καλά θα ήταν να μην μπαίνουν, να μην ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί. Αλλά πρέπει να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Αυτό ήθελα να πω. Από τη στιγμή που το κτέλ και ο οδηγός δεν διαμαρτύρεται, δεν μπορώ να καταλάβω και οι καταστηματάρχες για ποιο λόγο να γίνονται τέτοιου είδους, να ανακαινούμε τέτοιου είδους θέματα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, ξαναλέω, τι είδους όνειρα βλέπει ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Και ξυπνάει κάθε πρωί και πετάει. Στην τηλεόραση Επιλογές, ο πρόεδρος ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, κ. Τερζής, υποστηρίζει πως θα υπάρξει θέμα μειώσεων στις αποδοχές των καθαριστριών. Μειωμένη αποδότηση για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων για την Περιφερειακή Ενότητα Ερών, όπως ανακοίνωσε με σχετικές του δηλώσεις ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Τερζής. Παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε από πλευράς των υπευθύνων του Δήμου, θα υπήρξε αύξηση της χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο όμως δυστυχώς δεν σημειώθηκε. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι φέτος, διότι στην αρχή της σχολικής περίοδου, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, ζήτησε για πρώτη φορά στοιχεία που αφορούσαν το μαθητικό δυναμικό, όσο και τον αριθμό των αιθουσών, πιστεύοντας έτσι και το ίδιο, αλλά και εμείς ότι θα έχουμε μία αυξημένη χρηματοδότηση. Μάλιστα, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία προφορικά μας είχαν πει ότι εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουμε αυξημένη τη χρηματοδότηση. Δικαίως, διότι μόνο από το 12 και μετά είχαμε 13 συνταξιοδοτήσεις καθαριστριών ΙΔΑΧ, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου αρρώστου χρόνου. Περιμέναμε λοιπόν και εμείς την εξέλιξη, αποστείλαμε όλα τα στοιχεία ως υπηρεσία και ως Δήμος και περιμέναμε την εξέλιξη. Δυστυχώς χθες τηλεφωνικά ενημερωθήκαμε ότι όχι μόνο θα έχουμε αυξημένη την χρηματοδότηση, αλλά πιθανότατα να μας κοπούνε από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για τις καθαρίστρες το ποσό των 50.000. Εμείς βέβαια σήμερα επανήλθαμε με αιτήματα, με νέα στοιχεία. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτή την μείωση των 50.000. Διαβεβαιούμε όμως ότι ως υπηρεσία οι καθαρίστρες οι οποίες ήδη δουλεύουν τα τελευταία χρόνια και οι ίδιες έχουν ανανεώσει τη σύμβασή τους και φέτος, δεν θα έχουν πρόβλημα τουλάχιστον με τη δικιά τους την χρηματοδότηση. Επιπλέον να προσθέσω ότι την ερχόμενη Τρίτη, όχι αύριο, έχουμε διοικητικό συμβούλιο όπου ένα από τα θέματα είναι όπως κάθε χρόνο τέτοια περίπου περίοδο, λίγο πριν ή αρκετά πριν από τα Χριστούγεννα, να περάσουμε ως θέμα η χρηματοδότηση για έναν μήνα των καθαριστηριών, έτσι ώστε να προλάβουμε πιθανότατα την αργοπορία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τουλάχιστον οι καθαρίστρες για έναν μήνα από τα αποθέματα που έχουμε εμείς να πληρωθούν για τα καθήκοντα που προσφέρουν και τις υπηρεσίες στον καθαρισμό των σχολείων μας. Η αιτία είναι η γενικότερη αιτία του περιορισμού των δαπανών. Πιστεύουν ότι μπορούμε να καλύψουμε με τις υπάρχουσες τις ανάγκες στην καθαριότητα, γιατί εμείς υπολογίζαμε ότι θα έχουμε μια αυξημένη χρηματοδότηση και έτσι θα μπορέσουμε να προσλάβουμε, όπως σας είχαμε πει και εσάς σε δηλώσεις μας εκεί στην αρχή της σχολικής περίοδου, ότι φέτος είμαστε αισιόδοξοι ότι πιθανόν να προσλάβουμε και νέες καθαρίστριες, ώστε έτσι να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες μας. Ήδη λοιπόν, επικαλούμενοι τον γενικότερο λόγο και την αιτία περιορισμού των δαπανών, μας είπαν ότι μάλλον θα μας κόψουν ένα ποσό των 50.000 από τις 200 περίπου, 180 με 200 περίπου που μας δίνουν, ίσως και λίγο παραπάνω να είναι. Παράλληλα, ο κ. Τερζής σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία απόλυση καθαρίστρες και καμία περικοπή στα χρήματα που λαμβάνουν οι συνολικά 78 γυναίκες. Επαναλαμβάνω, διαβεβαιώνω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα οι κυρίες, οι καθαρίστρες οι οποίες εργάζονται ήδη. Απλά εμείς ερχόμαστε στην δύσκολη θέση να μην μπορούμε να καλύψουμε τα κενά αυτών που έχουν συνταξιδοτηθεί και έτσι οι κυρίες ίσως κάνουν περισσότερη εργασία, περισσότερη δουλειά. Είναι αυτό που πάντα λέμε, στο φιλότιμο τους βασιζόμαστε, ώστε αυτή η έλλειψη που παρουσιάζεται από τις 13 συνταξιοδοτήσεις των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθαριστριών να καλύπτεται από αυτές που έχουμε ήδη. Να μας πείτε πόσες είναι οι καθαρίστρες και αν υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν καθαρίστρες. Γιατί όχι, όχι. Και ναι. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία έλλειψη, ευτυχώς, από τις 6 Σεπτεμβρίου. Όχι, από τις
Τα σχολεία άνοιξαν στις 11 Σεπτεμβρίου, έγινε ο οικιασμός, 4 μέρες πριν. Είναι στο πόστο τους όλες και στο μουσικό που έχει ιδιαίτερες ανάγκες διότι εκεί έχουμε τη σύντηση, αλλά και στα ειδικά σχολεία, νηπιαγωγείο, δημοτικό, στα ΕΠΑΛ, στο ειδικό ΤΕΕ έχουμε αυτές που πρέπει. Βασιζόμενη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 43 οι οποίες είναι συμβασιούχες και άλλες 12 οι οποίες είναι αορίστου χρόνου. Την Δευτέρα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κυρίας Μαρία Σκόλια Τσαρουχάμ, επικεφαλής στη Διευθύντρια του Γραφείου της Υφυπουργού, κυρία Στέλλα Ευθυμιάδου, επισκέφτηκαν το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων ΡΟΜ, Φάρος του Κόσμου και το Τρίτο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός της επίσκεψης, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού, ήταν η γνωριμία με το έργο του κέντρου και η ενίσχυσή του με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι της Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κυρίας Μαρία Σκόλια Τσαρουχά, με επικεφαλή στη Διευθύντρια του Γραφείου της Υφυπουργού, κυρία Στέλλα Ευθυμιάδου, επισκέφτηκαν το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων ΡΟΜ, Φάρος του Κόσμου και το Τρίτο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένη στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός της επίσκεψης που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού, η γνωριμία με το έργο του κέντρου και η ενίσχυσή του με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Στη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι της κυρίας Σκόλια Τσαρουχά συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Φάρου του Κόσμου, Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη και μαθητές του Τρίτου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου Προστασίας. Εκεί ενημερώθηκαν για το πολύπλευρο έργο του Κέντρου, στο πλαίσιο του οποίου εκεί εκπαιδευτικοί παραδίδουν μαθήματα μουσικής, ξένων γλωσσών και άλλα και κλιμάκια ιατρών παρέχουν εμβολιασμούς και ιατρική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής, για το οποίο η ομάδα μαθητών του Φάρου του Κόσμου έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Παρούσα στη διάρκεια της επίσκεψης και η αντιδήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, κυρία Μαρία Αποστολίδου, και η δημοτική σύμβουλος, κυρία Αφροδίτη Λαϊνάκου. Στη συνέχεια, δόθηκε ευκαιρία για πρώτη φορά σε ομάδα μαθητών με τη συνοδεία του Αρχιμανδρίτη να επισκεφτούν το γραφείο της Υφυπουργού στο Διοικητήριο και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ιστορικού Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά δεν παρευρέθηκε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι θεωρεί σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης την πλαισίωση και την ανάδειξη του κοινωνικού έργου. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, που στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
Νεφώσεις στη δυτική και βόρεια και υπηρετική χώρα και βόρειο Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα υπηρετικά και στο κεντρικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται επίσης νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, αυτή θα κοιμανθεί ως εξής. Στις Έρες από 11 έως 19, Θεσσαλονίκη 10 με 18, Καβάλα 16 με 19, Δράμα 15 με 17, Ξάνθη 16 με 18, Κομωτινή 16 με 18 επίσης, Αλεξανδρούπολη 19 με 21 και Οριστιάδα 18 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας, στο www.epilogies.tv, προκειμένου να παρακολουθείτε όλες τις ειδήσεις μας και φυσικά την εξέλιξη της επικαιρότητας. Ευχές από την δημοσιογραφική ομάδα αλλά και τους τεχνικούς μας για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.